Εδώ είναι ο χώρος του μουσείου, οι αίθουσες. Το μουσείο, τα εκθέματα έχουν τοποθετηθεί υπό την επίβλεψη του μουσεολόγου Ξενοφόντα Παπαευθυμίου με μια συγκεκριμένη λογική. Έχουμε στα δεξιά μας την ενότητα που αφορά στην κατοικία, παραδοσιακή αγροτική κατοικία της περιοχής μας, τα έπιπλα που χρησιμοποιούσαν, τα οικιακά σκεύη και όταν γίνεται ξενάγηση με τα σχολεία μιλάμε και για τον τρόπο χρήσης τους. Μετά έχουμε την εργασία έξω από το σπίτι, που αφορά την καλλιέργεια της γης, με την ενότητα για το σιτάρι και για το ψωμί και τα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν, από την αρχή, από το όργωμα έως το θέρισμα και την κατασκευή του ψωμιού. Έχουμε την ενότητα για το τρίγο, πατητήρι και η διαδικασία που βγαίνει ο μούστος και πώς φυλάσσεται στο βαρέλι και στη συνέχεια πώς βγαίνουν και άλλα προϊόντα από το σταφύλι εκτός από το κρασί, όπως το τσίπουρο με το ρακοκάζανο. Μετά έχουμε την ενότητα που αφορά στην κτηνοτροφία, για τα πρόβατα, για το κοπάδι, για το τζοπάνι, για τα σκεύη, δηλαδή την τινάτσα, πώς έφτιαγαν το βούτυρο, πώς κούρευαν τα πρόβατα και από το κούρεμα των προβάτων, σαν συνέχεια, περνάμε στην υφαντική τέχνη. Το μαλλί, πώς το επεξεργαζόμαστε, το πλένουμε, πώς το χτενίζουμε με το λανάρι, πώς το έβαφαν με φυτικές βαφές από βότανα και από φυτά και από καρπούς και ένα αργαλείο οικιακό, όπου σχεδόν κάθε σπίτι είχε τον αργαλείο του, γιατί μόνοι τους έφτιαχναν τα υφαντά τους και για να στρώνουν κάτω και να ζεσταίνονται και για τους τύπους διακοσμητικά, όπως είναι αυτή μια πολύ ωραία πάντα που έχουμε εδώ, που απεικονίζει τις 9 μουσες. Και φεύγοντας από το χώρο εδώ που αφορά την αγροτική ζωή, στο σπίτι και έξω από το σπίτι, περνάμε σε μια δεύτερη αίθουσα που στεγάζει παραδοσιακά επαγγέλματα. Στα επαγγέλματα έχουμε το πιλοποίιο, όπου έφτιαχναν τα καπέλα, βασικό της εποχής αξεσουάρ, φορούσαν σχεδόν όλοι καπέλα. Έχουμε το σχοινοποίιο, που έφτιαχναν τα σχοινιά επαγγελματικής χρήσης και τα λεόπανα. Έχουμε το κυροπλαστείο, που παρασκεύασαν κεριά για οικιακή χρήση, για το φωτισμό και για την εκκλησία. Και έχουμε και το υποδηματοποιείο που έχει τα καπέλα. Παράλληλα υπάρχει και ένας αργαλιός, όρθιος, επαγγελματικός, που τέτοιο αργαλείο χρησιμοποιούσαν αυτού του τύπου, χρησιμοποιεί η Κυπριακή Πατριαρχία, είναι οι Μικρασιάτες έφεραν αυτού του τύπου τον αργαλιό στην περιοχή μας, καθώς και την τέχνη. Και στη συνέχεια έχουμε ένα τρίτο χώρο που αφορά στη τυπογραφία. Στον χώρο αυτό υπάρχουν κάποια χειροκίνητα πιεστήρια, συρραπτικά, πρέσες, κάποια πρώτα χαρτονομίσματα που τυπώθηκαν εδώ μόλις απελευθερώθηκε η χώρα στο τυπογραφείο του Κούκουρα, προδοσιακό τυπογραφείο, και κάποια άλλα έτσι που δείχνουν τη δουλειά της εποχής, τυπωμένα έγγραφα παλιά. Και τελειώνουμε, ολοκληρώνουμε δηλαδή με αυτή την αίθουσα με το τυπογραφείο, ολοκληρώνουμε τις ενότητες που περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή σαν εκθέματα το μουσείο. Και υπάρχει και ένα κάρος στην είσοδο που αφορά τη μεταφορά της εποχής, πώς γινόταν με τα άλογα, ένα πολύ ωραίο κάρο με ιδιαίτερη διακόσμηση.